άριστη στα μαθήματα από εδώ, από εκεί, πολύ μεγάλο κοινωνικό μυαλό. Ο πατέρας μου, αφού είχε πολλά παιδιά, τον έπιασε ένας πανικός, πρώτη δημοτικού είχε πάει, ο Μπαρμπαχρήστος, τον έπιασε ένας πανικός πώς θα σπουδάσει και τα υπόλοιπα. Και ζήτησε λοιπόν για τον Γιάννη, ο Γιάννης ο Τζενευράκης, και θυμάμαι εγώ τώρα να ακούω τον πατέρα μου να τη λέει της Αντωνίας, είναι πολύ καλό παιδί ο Γιάννης. Ψαρομανάβη στον Σταθάκη, στο Σταθάκη του τωρινού τώρα που είχαν κάτι καΐκια με ψάρια, ήταν ψαράς ο Γιάννης. Είναι πολύ καλό παιδί. Ξέρεις τι είναι ο Γιάννης, Αντωνία μου. Είναι δικός μας άνθρωπος, είναι αριστερός, μακρονησιώτης. Δύο φορές εστάνατο ο Γιάννης και τέσσερις φορές εστάνατο ο αδερφός του Πέτρος. Πώς θα έλεγε σήμερα ένας πατέρας στην κόρη του, τι λέξε τον μωρέ, αυτός έχει ας πούμε τέσσερα ξενοδοχεία και τρία κεντρικά υπόλοιπα. Ήταν μια εποχή που μετρούσε κάπως αλλιώς. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είχαν την ευστροφία, τη σύνεση, αν θέλετε, αλλά και την αστήρευτη ανάγκη, ας πούμε, να ζήσουν να προστατεύουν τα παιδιά τους. Και το βράδυ στις βεγγέρες, τα κατόφλια με τους γείτονες, όλοι οι παμίδες παρονομαστείς κτλ. Και θυμάμαι τους κριτικούς κριτικούς που μου λέγανε Τουρκοσποράκι, Τουρκοσποράκι, επειδή ήμασταν πρόσφυγες, αλλά δεν, με μια αθωότητα οι άνθρωποι τότε δεν είχαν μπει και σε όλες αυτές τις δολιγοδρομίες, ας πούμε, τις πολλές αναλύσεις και αναζητήσεις. Ανταλλάξανε τις ιστορίες τους με έναν τρόπο πραγματικά, ας πούμε, λυτρωτικό. Ολίγη εθνική τραγωδία και συνταγή για σμυρνέι κομπουρέκι. Σπανάκι, σταφίδες, άνυδος, μάραθος κτλ. Ας πούμε και ζυμάρι που ανοίγουμε. Θα σας πω μετά. Ένα τραγούδι σμυρνέι κομικρασιάτικο, ας πούμε, και μια ιστορία από τα αλβανικά βουνά στον πόλεμο. Όλα αυτά ήταν ένας συνδυασμός που, επειδή μιλούσαν και τα έξοχα, χυμώδη, απλά και ακομπλεξάριστα ελληνικά της εποχής, έτσι δεν είναι, νομίζω πως κατά κάποιο τρόπο εκεί έγινε μέσα μου, ας πούμε, αυτός ο συγκλονισμός με την τεράστια δύναμη που έχει η γλώσσα, έτσι δεν είναι, και αυτή η προφορικότητα που υπάρχει στα γραπτά μου και που καμία φορά σας κουράζει. Ο Σαββόπλος μου είχε πει στην Ευρέα Αγγλία, ρε Ιωάννη, σαν 40 ποδαρούσα, κάθε παράγραφος. Πάνω σε αυτό που είπατε για το κουστούμι στο χώμα και για την, δηλαδή, την ικανότητα που είπατε ότι, σας, είπατε ότι κοιτούσατε τα χέρια σας για να δείτε αν είναι ικανά να σκοτώνουν ανθρώπους. Ένα πράγμα που εμένα μου έκανε εντύπωση, μια παρατήρηση, όχι παρατήρηση αρνητικά, είναι που μου έδωσε να σκεφτώ, είναι ότι αυτός που καταφέρνει τελικά να τελειώσει η βεντέτα είναι ένας που έχει φύγει από το νησί 15 χρόνια. Δηλαδή ήταν απαραίτητο να έχει αυτό το βλέμμα από μακριά, να έχει άλλο βλέμμα, να έχει αποκτήσει άλλες εμπειρίες. Δεν μπορούσε δηλαδή ένας που θα έμενε μέσα στην ίδια κοινωνία να βάλει τέλος στην περίοδο. Όμως δεν είναι έτσι. Νομίζω πως οι δυο Κυριάκοι Ρουσιάδες, γιατί έχουν το ίδιο ονοματεπώνυμο, ναι, δύο, ναι, ναι. Και ο τρίτος Κυριάκος Ρουσιάδες ήμουν εγώ όσο έκανα αυτό το δύο τρομάρα, έτσι δεν είναι. Είναι alter ego ένα στο λουλού. Δηλαδή, εγώ κατά κάποιο τρόπο ήμουν πάλι με τον πιο αδύναμο, με τον Κυριάκο Ρουσιάδη τον Βοσκό, που έχει κάτσει φυλακή, που έχει το ασοβάτιστο, τη γυναίκα του που τη λέει νεκρή, διότι ας πούμε η εξαιτία του και τη στόχια και τη ιστορία του έχει και αυτή την πολλαπλή στέρηση στη ζωή τη. Νομίζω πως και οι δύο το έχουν αποφασίσει. Δεν θέλουν και είναι φανερό στο βιβλίο. Καταρχήν είναι πέντε κεφάλαια και το τρίτο κεφάλαιο που αναφέρονται τα 7 φωνικά του παρελθόντος που τους χωρίζουν και τους ενώνουν με κάποιο τρόπο αυτούς τους δύο. Είναι το πιο σύντομο, άγριο μένα, αλλά το πιο σύντομο κεφάλαιο του βιβλίου. Δεν ήθελα να κάνω νιανιά, να πω, δεν το άντεχα και εγώ ίδια. Αλλά και αυτό που το είδα και που υπάρχει, η ανάγκη να λυτρωθεί κανείς, έτσι δεν είναι. Επειδή συνάντησα ανθρώπους με τέτοιες ιστορίες, επειδή παρακολούθησα δίκες σε δεύτερο βαθμό, με κάποιες πρόσφατες φυσικά βεντέτες, η μία το 87 και η άλλη το 94, πέντε φωνικές διάφορες στην άλλη. Εγώ έβλεπα ότι οι άνθρωποι που εμπλέκονταν, αποζητούσαν με κάποιο τρόπο, ας πούμε, να έρθει και η δική τους σειρά για να λυτρωθούν. Κανένας δεν το έκανε, ας πούμε, χαζοχαρούμενος και λεβεντο...
με το νοτούμενο να το πω έτσι, ας πούμε, να χαλιάσει η ανθρώπινη ζωή. Καθόλου. Και νομίζω πως το κλειστούμε στο χώμα είναι σαφές αυτό, κατά κάποιο τρόπο. Αισθάνεται ότι δεν είμαι εγώ φωνικός στον παρονικό χρόνο του μυθιστορήματος, με τίποτα δεν το έφερα αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω πως εξίσου και οι δύο λίγοντας αυτή τη συνάντηση που πήρουν τσικουδιά και για τους ανθρώπους που έχουν φύγει.